ανώτατους υπάλληλους, τους εργαζόμενους των επιστημιστών τουρισμού, μας έχουν καταδικάσει με τα επίδομα πείνας και εξαυλίων. Ας αφήσουν λοιπόν την κοροϊδία. Τώρα ο Υπουργός Εργασίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να πάρει την ευθύνη και να συναντήσει αντιπροσωπεία των εργαζομένων από τον επιστημισμό και τον τουρισμό. 75.000 συνάδελφοί μας που κάναν μόνοι τους τις δηλώσεις της αναστολής, ξενοδοχοϋπάλληλοι, γιατί ο εργοδότης έκλεισε το μαγαζί, το ξενοδοχείο, όλο το καλοκαίρι και μέχρι τώρα και δεν εμφανίζεται πουθενά, ή γιατί δεν γουστάρε να βάλει τους εργαζόμενους αναστολή, ούτε να πάρουν αυτά τα 534, οι εργαζόμενοι κάναν μόνοι τους αυτή την δήλωση και μπήκαν σε αναστολή. Αυτούς τους 75.000 όλη τη χώρα, το Υπουργείο τους άφησε ανασφάλιστους. Σήμερα που συζητάμε, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν ούτε επίδομα ανεργίας, οι εργαζόμενες γυναίκες, ούτε τα επιδόματα μικρότητας, επίδομα του κεντρικού και λογίας, ούτε τίποτα στην κυριολεξία. Γιατί είναι ανασφάλιστοι, γιατί το κράτος τους άφησε ανασφάλιστοι. Είχαν υποχρέωση μέχρι το Δεκέμβρη να τους ασφαλίσουν, μέχρι το 2020. Σήμερα έχουμε 11 του Φλεβάρη και είναι ανασφάλιστοι. Το καλό νέο είναι ότι ξυπνήσαν και πήραν χαμπάρι στο Υπουργείο ότι τους έχουν ανασφάλιστους, γιατί το Συνδικάτο της Αττικής κινητοποιήθηκε και έκανε παρέμβαση πριν από δύο μέρες και τώρα μας λένε, λέει, ότι θα τους ασφαλίσουμε μέσα σε 10 μέρες. Το ερώτημά μας, τα λεφτά θα τα πάρουν αυτά που δικαιούνται, τα επιδόματα. Τα επιδόματα ανεργίας θα τα πάρουν έστω και αναδρομικά. Κανένας δεν λέει κουβέντα. Η πανδημία θα τελειώσει. Και όταν τελειώσει η πανδημία, θα μείνει ένας κρανίου τόπος. Με εργαζόμενους μαζικά στην ανεργία, με απολύσεις, χωρίς μέτρο στήριξης, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τους προειδοποιούμε από τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν μαγαζιά χωρίς εμάς. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ χωρίς εμάς. Να κάνουν τα κουμάντα τους, μην τολμήσουν και αφήσουν. Εργάτη, εργάτρια, εργατοϋπάλληλο. Χωρίς στήριξη από τώρα και στο εξής. Και ειδικά όταν θα ανοίξει σεζόν. Μαζί με όλους τους κλάδους δημιουργούμε απεργιακό κλίμα. Εβδομάδες τώρα, γιατί αυτό που έρχεται εκτός από το τέλος της πανδημίας κάποια στιγμή, είναι βέβαιο ότι έρχεται σωρία νομοσχεδίων. Με στόχο τη δουλειά μας, τη σταθερή δουλειά. Δηλαδή με 10 ώρα ελαστικές σχέσεις, ακόμα χειρότερες από αυτές που ξέρουμε. Θα πει κανείς γίνονται χειρότερες, γίνονται συνάδελφοι. Και φυσικά ο σκοπός όλων να βάλουν στο γύψο και τη δράση μας, τις κινητοποιήσεις μας, το δικαίωμά μας να οργανώνουμε τον κόσμο εναντίον των εκμεταλλευτών μας. Ο κύριος Υπουργός να συναντήσει τους εργαζόμενους του κλάδου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, λέει. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την απάντηση, συνάδελφοι. Πρέπει να οριστεί συγκεκριμένα τι εννοεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όταν εμείς δεν έχουμε να βγάλουμε την αυριανή μέρα, τι εννοεί. Για το επόμενο χρονικό διάστημα θα επανέλθουμε, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα είναι του χρόνου. Θα επανέλθουμε. Προτείνουμε να πάμε εκεί που βρίσκεται ο κύριος Χατζηδάκης. Και ο κύριος Χατζηδάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βουλή. Για τους ξενοδόχους καίει και κλειδί και για τους εργάτες μιζέρι ζωή. Τουρισμού το θαύμα εμείς.
ξέρετε αν δημιουργηθεί συγκροτησμός, δηλαδή είναι αυτό το πράγμα. Το λέμε για μέτρα προστασία. Μέτρα προστασία. Δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από τα δικαιώματά μας, το εισόδημα, την ασφάλιση, την ίδια μας τη ζωή. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση όπου για άλλη μια φορά προσπάθησε να τα ρίξει σε εμάς όσον αφορά τη διάδοση του ιού. Η αστυνομία πρότεινε να ανέβουμε στο πεζοδρόμιο και να δημιουργήσουμε συγκροτησμό για να μην φτάσουμε μέχρι τη Βουλή και να θέσουμε το ένα και μοναδικό αίτημα να δεσμευτεί ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας, πότε ακριβώς εννοεί ότι θα συναντήσει τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Αυτό είναι το βασικό μας αίτημα. Δεν θα φύγουμε από εδώ εάν δεν διευκρινιστεί. Αναγκάσαμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, να δεσμευτεί μέσα στη Βουλή δημόσια ότι θα συναντήσει την αντιπροσωπεία των εργαζομένων του κλάδου μας. Οι κινητοποιήσεις μας δεν σταματούν εδώ. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια την επόμενη εβδομάδα. Εάν δεν έχει οριστεί το ραντεβού, εμείς θα προχωρήσουμε και σε νέα κινητοποίηση.